Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί σύνεδροι, να σας καλωσορίσουμε καταρχάς στην πατρίδα. Στην πατρίδα σας, την πατρίδα μας. Και το λέω αυτό με κάθε γνώση αυτού που λέω, γιατί ξέρω πόσο δική σας αισθάνεται την πατρίδα και πόσο μέσα στις καρδιές σας την έχετε εκεί, από τα έδρα των κοινοβουλίων που είστε, από τις μικρές κοινωνίες, από το σπίτι σας, από τα μικρά σας χρόνια και όπως μεγαλώνατε στις κοινωνίες. Είστε ακριβώς αυτό που η πατρίδα σήμερα έχει ανάγκη. Τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, όχι μόνο της Ελλάδας με τη δική σας παρέμβαση κατ' ουσίαν εδώ και τη βοήθεια, αλλά στην κοινωνική ζωή του τόπου σας. Εκεί λοιπόν, από το σπίτι, από την οικογένεια, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, μέσα από τα τοπικά συμβούλια, εσείς που έχετε τις μεγαλύτερες θέσεις στα κοινοβούλια, κάνετε πράξη ακριβώς αυτό το όραμα της ελληνικής δημοκρατίας. Ο Σόλων είχε πει ότι οι νομοθέτες νομοθετούν με βάση τον πατριωτισμό και όχι με βάση την νομοθεσία. Εσείς το αποδείξατε όλα αυτά τα δύσκολα, τις δύσκολες ώρες και τις δύσκολες μέρες πέρα στην πατρίδα. Ήταν συγκινητικό αυτό που είδαμε σε κάθε γωνιά της γης, όπου υπάρχουν Έλληνες, και ήταν και συγκινητική όλη η προσπάθειά σας να στηρίξετε την πατρίδα σε αυτό το δύσκολο αγώνα, τις δύσκολες ώρες που περνούσε, όχι μόνο μέσα από τα κοινοβούλια σας, αλλά μέσα από τις κοινωνίες σας. Πιστέψτε με ότι εκείνη τη στιγμή που δίναμε όλη αυτόν τον δύσκολο αγώνα με αυτό το θεριό που λέγεται Ευρώπη, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό τον ελληνισμό που εσείς με τη συμμετοχή σας στα κοινοβούλια της χώρας σας τελικά εκφράζετε, γιατί αυτή είναι η βασική έννοια του ελληνισμού, ο ανθρωπισμός, ο πολιτισμός, και αυτή την Ευρώπη θα θέλαμε, μια Ευρώπη που να μην έχει σαν βασικό παράγοντα το χρήμα, μονεταριστική τη λένε, αλλά μια ανθρωπιστική Ευρώπη, που να έχει κέντρο τον άνθρωπο. Αυτή ακριβώς την Ευρώπη, που δεν καταφέραμε ακόμα να την αλλάξουμε, αλλά πιστέψτε με, κάναμε ένα καλό ρήγμα και το κάναμε χάρη στη δική σας βοήθεια και χάρη στη δική σας προσπάθεια, γιατί κάποια στιγμή αισθανθήκαμε ότι είμαστε μόνοι μας. Και σιγά σιγά αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, και ξέρω ότι κανένας από εσάς δεν ήταν αμέτωχος όλη αυτή την ιστορία. Από το σπίτι του, από την έδρα του, από τη γειτονιά του, από τους ανθρώπους που τον στηρίζουν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ της πολιτείας που το είπαν όλοι, και οφείλω να το πω και εγώ από τη θέση μου, λέγοντας ότι θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας. Ο κύριος Υπουργός πολύ σωστά είπε ότι αυτό πρέπει να γίνει μόνιμο σε μια συνεργασία. Κυρία Πρόεδρος, έκανε πολύ σωστά έκκληση να συζητήσετε αυτά τα θέματα που καίνε και εμάς σήμερα, γιατί θέλουμε να τα πάρετε πίσω μαζί σας και να δώσετε τη μάχη μαζί με την πατρίδα που τη δίνει σήμερα. Και πραγματικά, όπως είπε και ο πολιτικός μου προϊστάμενος, ο Υπουργός των Εξωτερικών, τελικά αυτή τη μάχη στο τέλος την κερδίζει αυτός που έχει τη δυνατότερη διασπορά. Και επειδή είμαστε άνθρωποι της διασποράς όλοι, ξέρουμε ότι τη δυνατότερη διασπορά, αυτή που έχει την πιο δυνατή φωνή, αυτή που έχει την πιο σίγουρη φωνή, αυτή που έχει περάσει δύσκολες καταστάσεις και έχει στηρίξει την πατρίδα σε δύσκολες καταστάσεις, την έχει η Ελλάδα. Και θα το αποδείξει για μια ακόμα φορά. Γιατί εσείς ακριβώς είστε το παράδειγμα της δημοκρατίας. Το παράδειγμα αυτής της έννοιας του ελληνισμού που ξεπερνά μια χώρα. Γιατί το λέμε και θα το λέμε πάντα, ότι η Ελλάδα δεν είναι απλά μια χώρα, δεν είναι ένα έθνος, είναι ιδέα. Αυτή την ιδέα εσείς κάνετε πράξη μέσα από τη συμμετοχή σας, και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι συμμετέχετε και διαμορφώνετε γνώμη μέσα στα κοινοβούλια των χωρών σας, και αποδεικνύετε για μια φορά ότι ο Έλληνας είναι ένας Έλληνας του κόσμου, ένας παγκόσμιος πολίτης. Ένας πολίτης που μπορεί να αλλάξει την ιστορία αυτής της οικουμένης. Μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε, μια μικρή χώρα στην Ευρώπη, με τη βοήθειά σας θα τη συνεχίσουμε. Είναι σκληρές στιγμές, είναι δύσκολες στιγμές, αλλά πράγματι αυτή η πατρίδα είναι προορισμένη να ζήσει και θα ζήσει, γιατί είναι ευλογημένη από το Θεό. Και ως ευλογημένη έχει και ευλογημένους ανθρώπους.
Συνεχίστε αυτό που κάνετε. Η Γενική Γραμματεία Πόδημου Ελληνισμού θα είναι πάντα στο πλευρό σας, σας στηρίζει τις προσπάθειές σας και θα δυναμώσουμε τη φωνή μας σε κάθε γωνιά της Οικουμένης όπου υπάρχουν Έλληνες. Από την Βόρεια Ευρώπη μέχρι την Παταγωνία. Είναι συγκλονιστικό το ότι υπάρχουν Έλληνες ακόμα και στην άκρη της Οικουμένης, στην άκρη της γης. Όλοι μαζί ενωμένοι να δώσουμε τη μάχη και νομίζω ότι θα την κερδίσουμε. Καλή επιτυχία στη συνέλευση, να είστε όλοι καλά, καλή συνεργασία.